high-tech. Η καθημερινή μας ζωή κυριαρχείται από οθόνες κάθε μεγέθους. Έχουμε οθόνες στις τηλεοράσεις μας, στα κινητά μας τηλέφωνα, στους υπολογιστές μας, στα ψηφιακά μας ρολόγια, στα video games που παίζουμε. Το 90% αυτών των συσκευών στηρίζονται στην ίδια τεχνολογία, στις οθόνες υγρών κρυστάλλων, γνωστές και ως LCD. Ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από αυτή την εφεύρεση είναι ο Ελβετός Μάρτιν Σαντ. Για να καταλάβουμε πόσο η συγκεκριμένη τεχνολογία έχει μπει στη ζωή μας, αξίζει να αναφερθεί ότι μόνο το 2012 έχουν πουληθεί 40 εκατομμύρια τηλεοπτικές συσκευές LCD που έχουν αποφέρει κέρδη 100 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι επίπεδες, έχουν λίγο βάρος, εκπέμπουν ελάχιστη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, καταναλώνουν ελάχιστη ενέργεια. Μπορούμε να δούμε την εικόνα τους από οποιαδήποτε γωνία. Έχουν πολύ καλή ποιότητα χρωμάτων. Κοιτάζοντας γύρω σε αυτό το μαγαζί, έχουμε φορητά ραδιόφωνα. Κάθε φορητή συσκευή δεν θα ήταν δυνατή χωρίς αυτή την τεχνολογία, γιατί η συσκευή θα κατανάλωνε τεράστια ποσότητα ενέργειας για να παρουσιάσει τις πληροφορίες που πρέπει να παρουσιάσει. Για να μάθουμε περισσότερα πράγματα σε σχέση με τις οθόνες υγρών κρυστάλλων, επισκεφτήκαμε το εργαστήριο του κυρίου Σαντ στο Λίσταλ, αυτή τη μικρή μαγευτική πόλη της Ελβετίας που βρίσκεται κοντά στη Βασιλεία. Σε αυτό το σπίτι εργαστήριο, ο 75χρονος εφευρέτης συνεχίζει να δουλεύει πάνω στην καινοτομία που εισήγαγε, επιδιώκοντας τώρα να βελτιώσει την οπτική ποιότητα και να δημιουργήσει νέα πεδία εφαρμογής των υγρών κρυστάλλων. Για να δούμε λοιπόν πώς δουλεύουν αυτές οι οθόνες, πλησιάζοντας βλέπουμε ότι η οθόνη συντίθεται από χιλιάδες μικρές κουκίδες, τα λεγόμενα pixels, που αλλάζουν συνεχώς χρώμα και φωτεινότητα. Κάθε μία από αυτές είναι ένας υγρός κρύσταλλος. Είναι φτιαγμένος από μόρια υδρογόνα ανθράκων, τα οποία αλλάζουν προσανατολισμό όταν βρίσκονται σε ένα ηλεκτρικό πεδίο. Έτσι, οι υγροί κρύσταλλοι αναπαράγουν ένα οπτικό σήμα, το οποίο βλέπουμε εμείς τώρα. Ας ξεκινήσουμε με αυτά τα δύο οπτικά φίλτρα, που είναι πανομοιότυπα και αποτελούν μέρος κάθε οθόνη υγρών κρυστάλλων. Αυτά τα φίλτρα έχουν την ιδιότητα να αφήνουν να περάσει φως προς τη μία κατεύθυνση. Αυτό σημαίνει ότι αν τοποθετήσουμε τα δύο φίλτρα παράλληλα, το ένα πίσω από το άλλο, τότε το φως μπορεί να περάσει και υπάρχει φωτεινότητα. Αν περιστρέψουμε όμως ένα από τα δύο φίλτρα κατά 90 μοίρες, τότε το φως δεν μπορεί να περάσει και η οθόνη εμφανίζεται, ας το πούμε έτσι, μαύρη. Οι οθόνες υγρών κρυστάλλων κάνουν αυτή τη χειροκίνητη περιστροφή με ηλεκτρικό τρόπο. Εδώ αυτά τα φίλτρα αναπαριστούν μια κουκίδα. Ένα πίξελ. Η φωτεινότητα της κάθε κουκίδας μπορεί να κυμανθεί από το μαύρο στο άσπρο, ενώ μπορούμε να προσθέσουμε και χρώματα αν χρησιμοποιήσουμε κάποια άλλα φίλτρα. Έτσι δημιουργείται το οπτικό σήμα σε κάθε μία από τις χιλιάδες κουκίδες. Αυτό είναι το πρωτότυπο, η πρώτη οθόνη υγρών κρυστάλλων που δημιουργήθηκε. Ο Σάντι την κατασκεύασε το 1971. Είναι μια απλή οθόνη χωρίς χρώματα που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε ρολόγια ή κομπιουτεράκια τσέπης. Εδώ, ο εφευρέτης δοκιμάζει τους υγρούς κρυστάλλους σε σχέση με μια πηγή θερμότητας. Οι οθόνες υγρών κρυστάλλων πρέπει να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικές στις υψηλές θερμοκρασίες. Ο Μάρτιν Σαντ είναι υποψήφιος για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Εφευρέτη, που απονέμεται από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Εύρεση Τεχνίας. Τα βραβεία θα απονεμηθούν στις 28 Μαΐου στο Άμστερνταμ. Το να ανακαλύπτω κάτι είναι μέρος του τρόπου με τον οποίο ζω. Είμαι περίεργος, θέλω να ανακαλύψω νέες κατευθύνσεις, νέες προοπτικές πραγμάτων που οι άλλοι άνθρωποι ούτε φαντάζονται. Είναι κάτι που με συνεπέρνει διαρκώς και δεν τελειώνει ποτέ. Έχετε εφεύρει μια τεχνολογία που χρησιμοποιείται σήμερα από εκατομμύρια ανθρώπους. Πώς αισθάνεστε γι' αυτό? Είναι χρήσιμη σε πολλούς ανθρώπους. Σου επιτρέπει να επικοινωνείς με μηχανές, με αυτοκίνητα, με αεροπλάνα και πολλά άλλα πράγματα. Νομίζω ότι είναι συναρπαστικό.